Πολιτική. Πολιτική είναι μια αδυναμική διαδικασία. Δεν είναι μόνο μια διαδικασία που περιγράφεται από τις δημοσκοπήσεις. Αν ήταν οι δημοσκοπήσεις να κάθε φορά να βγάζουν το αποτέλεσμα, δεν υπήρχε λόγος να γίνουν και εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι ο χαρακτήρας αυτών των εκλογών, των εθνικών εκλογών, δεν έχει σχέση με εκείνων των ευρωεκλογών. Το διακύβευμα είναι πολύ απτό, πολύ σκληρό, πολύ συγκεκριμένο. Ποιος αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος να δώσει λευκή επιταγή σε αυτούς που λένε ότι από τη μια μέρα στην άλλη η Ελλάδα έγινε γαλάζια. Δεν έγινε, δεν ήταν και δεν θα γίνει η Ελλάδα όπως την περιγράφω. Δεν είναι από μια μέρα στην άλλη, Γιώργο μου. 4 χρόνια κυβερνήσατε. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ σας μιλάω και με τον ιστορικό χρόνο. Σας λέω όμως ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι πλειοψηφική. Ήταν, είναι και θα είναι, λέω εγώ. Αλλά πάση περιπτώσει, θα σου μιλήσω μέχρι τώρα. Και όχι μόνο σε ιστορικό χρόνο. Πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική η παράταξη. Είναι ψεύτικο και ψευδεπίγραφο αυτό που έχουν καλλιεργήσει. Εδώ πάνε να καλλιεργήσουν την εντύπωση. Δεν χρειάζεται να πάμε για εκλογές. Η κάλπη είναι γεμάτη. Από τις ψήφους των ευρωεκλογών. Ο Μητσοτάκης λέει ότι η κάλπη είναι άδεια. Γιατί καίγεται και ο Μητσοτάκης να συμμετάσχει ο κόσμος. Μόνο γι' αυτό το λόγο τώρα τελευταία, ναι. Αλλά εγώ λέω το εξής. Είναι άδεια η κάλπη. Θα ψηφίσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ψήφισε ευρωεκλογές ο Έλληνας. Δεν ξέρεις. Τώρα ο καθένας έχει τα δικά του τα ζόρια. Λέω εγώ. Δηλαδή το διακύβευμα είναι ίδιο. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι ότι το κλίμα. Ναι, λέγεται, με συγχωρείτε, η Νέα Δημοκρατία καλλιεργεί την εντύπωση. Δηλαδή σε ένα μήνα μέσα θα αλλάξει ο άλλος άποψη. Μισό λεπτό. Γιατί δεν κατάλαβα. Σε ζωτάμε. Καταρχάς, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Επειδή ο Τσίπρας λέει ο γιος του Αποστάτη τώρα. Επιτρέψτε μου να πω. Επιτρέψτε να πω ότι και ο γιος του Αποστάτη τώρα, η πολιτική αντιπαράθεση να φτάσουμε εκεί τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Τι είπα εγώ τώρα, μ' ακούσατε τσι. Όχι, θα μπορούσα να σας πω το άλλο. Θα μπορούσα να σας πω το άλλο, μιας και με πάτε έτσι και με τσιγκλάτε. Έτσι. Να σας πω το άλλο, το οποίο είναι πολιτικό, δεν έχει να κάνει με προσωπική αντιπαράθεση. Μιλάμε για μια κληρονομική δημοκρατία. Εάν, εφόσον και εάν, θα μου πεις με τη σφραγίδα του Ηλίου Νικολάου. Ναι, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει σε καμιά χώρα της Ευρώπης. Ευρωπαϊκή χώρα δεν παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Και εγώ λέω το εξής. Αυτό είναι το ένα θέμα. Okay, μια στιγμή, Γιώργο, άκουσε με λίγο. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, είναι το οποίο δεν πατάσετε ποτέ. Ναι. Αυτό που έγινε χθες με τους συναδέλφους. Και εσύ δημοσιογράφος είσαι. Ναι. Με την Athens Voice. Τι έγινε. Με για ένα σχόλιο πήγαν και τα κάψαν όλα. Ποιοι τα κάψανε. Ο Ρουβίκονας. Μισό λεπτό. Μου μιλάτε για το Ρουβίκονα. Είναι σωστό αυτό. Καλώς κάκιστα. Είναι σωστό. Κακώς κάκιστα. Κακώς κάκιστα. Επί των ημερών σας γίνονται όμως αυτά. Δεν κατάλαβα. Να σας πω τι γίνονταν επί των άλλων ημερών που υπονοείτε. Πότε δρούσε 17 Νοέμβρη. Πόσα θύματα είχε 17 Νοέμβρη. Πόσα είχε. Η 17 Νοέμβρη συνελήφθη, Γιώργο. Όχι, γιατί γίνεται λόγος ότι στην Ελλάδα βασιλεύει η τρομοκρατία. Ποιος κυβερνούσε τότε. Τι κάνανε. Πότε κάηκε η Αθήνα. Πότε κάει η Αθήνα, να μου το πείτε εσείς. Μια ομάδα γιατί που ο κύριος Μητσοτάκης δίνει την εικόνα. Μισό λεπτό. Που δρά ανεξέλεκτα. Τι θα πει ανεξέλεκτα. Τι θα πει ανεξέλεγκτα. Ότι δεν την ελέγχει. Δηλαδή και εσείς δεν μπορεί να πάτε με 5 τρικάκια. Ζούμε στην μηντιακή δημοκρατία. Στην Αθήνα δεν έγινε με 5 τρικάκια. Λοιπόν, δεν ξέρω. Άρα, τον συλλάβουν να πάει. Με συλλαμβάνετε εμένα αυτή τη στιγμή εσείς ανενημέρωτος προς αυτό. Διότι εγώ έρχομαι την Ετωλοκανανία. Στην Ετωλοκανανία δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, σας πληροφορώ. Εντάξει. Αυτό το θέμα πάει να καλλιεργηθεί με μια μηδενιστική τοξική προπαγάνδα. Εγώ είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας. Έρχομαι από την Ετωλοκαρνανία, από τα χωριά, από τις πόλεις του Ετωλοκαρνανίας και πουθενά, πλην εξαιρέσεων και μάλιστα οπαδών κάποιων περιθωριακών κομμάτων, ναι. Δεν γίνεται λόγος γι' αυτό. Για μεμονωμένα άτομα. Να ακούσουμε και τους άλλους τώρα. Ορίστε. Να ακούσουμε και τους άλλους. Βεβαίως, εγώ δεν αφαίρεσα κανένα λόγο. Κύριε Κεφαλογιάννη. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από το θέμα της χθεσινής επίθεσης στην εφημερίδα Athens Voice, γιατί το χτύπημα σε εφημερίδα είναι χτύπημα στη δημοκρατία. Και εμάς στην Αθήνα, κύριε Βαρεμένη, μας ενδιαφέρει και μας αφορά. Το λέω διότι σε όλη αυτή τη διάρκεια την προεκλογική, μιλώντας με εκατοντάδες συμπολίτες μου. Βλέπουμε, κύριε Βαρεμένη, τα πλάνα από την επίθεση χθες. Για την Αθήνα, το ζήτημα της ασφάλειας είναι το πρωτεύον. Συγγνώμη, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι αίθουσα εφημερίδας. Γιατί το λέτε σε μένα. Όχι, επειδή το ξέρετε, γι' αυτό σας το λέω. Δεν σας το λέω για κάποιο λόγο. Το ζήτημα λοιπόν της ασφάλειας είναι το πρωτεύον. Είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για τους Αθηναίους. Και η αίσθηση είναι ότι όντως αυτά τα χρόνια η κατάσταση διολυσταίνει και μάλιστα
αν θέλετε, με ανοχή της κυβέρνησης. Έχει δείξει η κυβέρνηση η απερχόμενη ανοχή στην ανομία και στην ανεξέλεγκτη δράση όλων αυτών των ομάδων. Μία από αυτές είναι και αυτή που έκανε τη χθεσινή επίθεση στην Athens Voice. Ξεκινάω με αυτό, διότι όλα τα ζητήματα είναι θέματα που ενδιαφέρουν και αφορούν τους πολίτες 2-3-24 ώρα πριν από τις κάλπες. Και εδώ θα σας έλεγα ότι ακούγοντας τον κύριο Βαρεμένο και ακούγοντας και τον κύριο Τσίπρα και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουν καν καταλάβει το μήνυμα των ευρωεκλογών. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή εκτός από το πολιτικό μήνυμα, ήτανε θέλετε, μήνυμα ότι ήταν. Ήταν το ηχηρό μήνυμα της μεσαίας τάξης μετά από την υπερφορολόγηση και την προσπάθεια ουσιαστικά να την γονατίσουν. Την γονάτισαν. Δηλαδή η μεσαία τάξη ήταν εκείνη που έδωσε αυτό το πολύ ηχηρό μήνυμα στις κάλπες των ευρωεκλογών. Βλέπουμε όμως ότι οι πολίτες δεν θέλουν διχαστικό λόγο. Δεν φάνηκε δηλαδή τελικά να ανταποκρίνονται σε όλη αυτή την προσπάθεια πόλωσης και δημιουργίας ενός τοξικού κλίματος. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι τώρα θα ψηφίσουμε για το ποιοι θα μας κυβερνήσουν τα επόμενα 4 χρόνια, άρα αυτή είναι η πιο σημαντική κάλπη, βλέπουμε ότι ανασύρουν από το χρονοτούλαπο της ιστορίας σχήματα από το παρελθόν. Χθες ακούσαμε, προχθές από τον κύριο Τσίπρα, στην Πάτρα να μιλάει για τον γιο του Αποστάτη. Μα είναι δυνατόν να γυρνάμε σε τέτοιο πολιτικό λόγο, να γυρνάμε δηλαδή σε τέτοιο διχασμό? Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε να βλέπουμε είναι η επόμενη μέρα. Διότι λέμε αξίζουμε καλύτερα, λέμε ότι οι Έλληνες μετά από χρόνια που με αυτήν την κυβέρνηση η προσπάθεια ήταν στον διχασμό, εμείς ερχόμαστε να ενώσουμε τους Έλληνες και το διακύβευμα των εκλογών είναι αν θα πάμε όντως μπροστά. Μάλιστα. Και τίποτα δεν έχει κριθεί, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης χθες από την μεγάλη συγκέντρωση που έκανε. Οι κάλπες είναι άδειες, αυτό συμφωνούν και οι δύο. Οι κάλπες είναι άδειες και το λέω γιατί είναι και το μήνυμα προς όλους τους πολίτες ότι δεν πρέπει να πάει χαμένη ούτε μία ψήφος. Κύριε Κυριάκο, ήθελα να σας ρωτήσω, χθες είδαμε τον κύριο Τσίπρα σε τρεις ομιλίες τελευταία εβδομάδα να επικαλείται λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Δημοκρατική ΛΑΕ. Αν ψηφίσει Κινάλ θα βγει Μητσοτάκης. Δηλαδή το μιμείται σε όλα, ακόμα και στις ομιλίες. Είναι από, ως επικοινωνιολόγος θα μιλήσω τώρα, είναι από τα πολύ σοβαρά και μεγάλα λάθη του κυρίου Τσίπρα σε όλη αυτή την πορεία των 4,5 χρόνων που ψάχνει να βολέψει το κόμμα του κάπου ιδεολογικά. Χρειάστηκε να κάνει διάφορους ζογκλερισμούς, χρειάστηκε